Αρχικά θέλω να πω ότι η σκέψη όλων μας είναι σε αυτό που έγινε στην Αθήνα. Εννοείται είμαστε κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν και εμείς σαν ομάδα κάνουμε τα έσοδα σήμερα πήγαν εκεί. Εμείς οι ποδοσφαιριστές θα δώσουμε φανέλες. Ο καθένας όπως μπορεί να βοηθήσει, γιατί πραγματικά είναι κρίμα και πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα τους. Τώρα για το παιχνίδι, ήταν πολύ καλό παιχνίδι για μας. Προσπαθήσαμε να φανούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Βάλαμε τα δύο γκολ. Φάγαμε ένα γκολ το οποίο δεν περιμέναμε να μπει έτσι πως μπήκε με κόντρα. Αδρανίσαμε λίγο. Πάμε στην Ελβετία να διεκδικήσουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και για να περάσουμε. Τα σχέδια όπως πήγε το μάτς, λογικό είναι η παρεμψυχολογία γιατί άλλο να είσαι 2-0 να πας εκτός και άλλο 2-1. Δεν θέλαμε να δεχτούμε γκολ. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε εκεί πέρα να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε να περάσουμε, να κερδίσουμε. Να παίξουμε το παιχνίδι, να σου πω και πριν. Και πάμε εκεί να περάσουμε. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα πρόκληση στο Μισκνό? Εντάξει, μια νίκη είναι μια νίκη, έστω και με 2-1 φυσικά υπάρχει προβάδισμα πρόκληση, αλλά για μένα θα πάμε εκεί πέρα σαν να είναι καινούριο παιχνίδι, σαν να μην είναι 0-0 το παιχνίδι της Τούμπας. Όπως είπα και πριν, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας, να παίξουμε αυτό που ξέρουμε, αυτό που μαθαίνουμε από τη μέρα που ήρθε πέρσι ο Λουτσέσκου, ο προπονητής μας, μέχρι και τώρα. Και αυτό θα κάνουμε και εκεί.